Χαίρετε, ένα πολύ ενδιαφέρον θεωρητικό θέμα ζήτησε να κάνουμε μια φίλη για τις γυναίκες που οι άνδρες τους τις εκτιμούν και πως αυτές οι γυναίκες το καταφέρνουν. Μου έχει γράψει σε ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο ότι λέει υπάρχουν κάποιες γυναίκες που οι άνδρες τους φιλούν το χώμα που πατάει η γυναίκα τους. Και μου λέει σίγουρα θα το έχει συναντήσει είτε στην εργασία σου είτε στον κοινωνικό σου περίγυρο. Και θα ήθελα να μα πει την άποψή σου για το πώ καταφέρουν αυτέ οι γυναίκε να δημιουργήσουν τι κατάλληλε συνθήκε ώστε ο άνδρας του να τι εκτιμάει, να τι σέβεται, να τι υπολογίζει, να τι αγαπάει και να μην τι ακυρώνει ω γυναίκε. Γιατί δυστυχώ σε πολλέ περιπτώσει σχέσεων και γάμων και έχουμε δει κυριολεκτικά χιλιάδε περιστατικά, ακόμη και εδώ στο κανάλι, είναι γύρω στα δύο τα βίντεο αυτή τη στιγμή. Έχουμε δει πολλά περιστατικά στο οποία μία γυναίκα μέσα στο γάμο της δεν έχει εκτίμηση, δεν έχει σεβασμό, δεν την υπολογίζει ο άνδρας της και δεν τη σέβεται. Πόσο μάλλον να φυλάει το χώμα που πατάει. Εντάξει, είναι μια υπερβολή το να φυλάει το χώμα που πατάει. Είναι μια, α, μια έκφραση που θέλει να δείξει ότι τόσο πολύ αγαπάει ο άλλο τη γυναίκα του, τόσο πολύ εκτιμάει ο άλλο τη γυναίκα του, που ακόμη και στα πιο μικρά τη στηρίζει και την υποστηρίζει και την αποδέχεται. Λοιπόν, Καταρχάς θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο για μια γυναίκα να δημιουργήσει αυτό το περιβάλλον στη σχέση της και να δημιουργήσει αυτή τη συνθήκη στη ζωή της για πολλούς λόγους. Θα ξεκινήσω από τους μακροκοινωνικούς λόγους, δηλαδή τους λόγους που έχουν να κάνουν με την κοινωνία. Επειδή η κοινωνία στις μέρες μας εξακολουθεί να είναι πατριαρχική, παρόλο που η πατριαρχία πνίει τα λίσθια, παρόλα αυτά εξακολουθεί η βασική δομή της κοινωνίας να είναι πατριαρχική, το κοινωνικό παράδειγμα μέσα στο οποίο έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει οι περισσότερε γυναίκε είναι τέτοιο που βάζει τη γυναίκα σε κατώτερη μοίρα μέσα στη σχέση από τον άνδρα. Το έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ, ακόμη και για το θέμα του φλερτ. Το ότι οι άνδρε έχουν περισσότερα δικαιώματα στην κοινωνία σήμερα. Αν είσαι άνδρα, δικαιούσε να φλερτάρει. Αν είσαι γυναίκα και φλερτάρει, μπορεί να παρεξηγηθεί. Αν είσαι άνδρα, μπορεί να βγαίνει εύκολα έξω μόνο σου. Αν είσαι γυναίκα, μπορεί να παρεξηγηθεί. Αν είσαι άνδρα, η κοινωνία σου, επιτρέπει εντό αγωγικών να έχει μια ελεύθερη σεξουαλική ζωή. Αν είσαι γυναίκα και έχει ελεύθερη σεξουαλική ζωή, η κοινωνία μπορεί να σε καταδικάσει, να σε κακολογήσει κλπ. κλπ, κλπ. Άρα το κοινωνικό περιβάλλον δεν είναι ευνοϊκό για μια γυναίκα σήμερα, μια ετεροφιλόφιλη γυναίκα που μπαίνει σε μια σχέση με ένα ετεροφιλόφιλο άνδρα, δεν είναι ευνοϊκό ούτω ώστε να ξέρει από την αρχή η ίδια να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες μέσα στη σχέση της ή αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες να μην μπει σε αυτή τη σχέση, ούτω ώστε να είναι σε μια σχέση στην οποία να έχει την αγάπη, το σεβασμό, την εκτίμηση και την αναγνώριση που της αξίζει. Εννοείται ότι αγάπη, εκτίμηση, σεβασμό και αναγνώριση αξίζουν και οι, γυναίκα και οι άνδρες μέσα στις σχέσεις τους. Απλώς το συγκεκριμένο ερώτημα έχει να κάνει με γυναίκα. Όμως όσοι άνδρες παρακολουθείτε αυτό το βίντεο και νιώθετε ότι μέσα στις σχέσεις σας δεν έχετε τη θέση που σας αξίζει, ότι δεν υπάρχει επαρκής σεβασμός και εκτίμηση από τον την σύντροφό σας, παρακολουθήστε αυτό το βίντεο. Γιατί νομίζω ότι δεν είναι τόσο θέμα φίλου, όσο θέμα ανθρώπου. Λοιπόν, οι άνθρωποι είμαστε πολύ ευάλωτοι στα μηνύματα που μας δίνει ο άλλος. Αν συναντήσουμε έναν καινούριο άνθρωπο στη ζωή μας και αυτός ο άνθρωπος συμπεριφέρεται με έναν τρόπο που δείχνει χαμηλή αυτοεκτίμηση, που δείχνει χαμηλή αυτοπεποίθηση, αν ο άνθρωπος που έχουμε συναντήσει είναι υπερβολικά καταδεκτικός, δεν δείχνει να εκτιμά ιδιαίτερα τον εαυτό του, τσακίζεται για να μας εξυπηρετήσει, είναι εξαιρετικά θετικός και φιλικός, τίνουμε αυτόν τον άνθρωπο να μην τον εκτιμούμε ιδιαίτερα. Παρόλο που αυτό είναι στην, στην καταβάση και στην ουσία είναι ένα παράδοξο το να εκτιμούμε αυτούς που είναι δύσκολοι, το να δείχνουμε εκτίμηση και να θεωρούμε σπουδαίους αυτούς που μας φτύνουν ή αυτούς που δεν μας κάνουν τη χάρη και την τιμή να μας εκτιμήσουν ή να μας αγαπήσουν ή να συνδεθούν ουσιαστικά μαζί μας. Όπως και να έχει το πράγμα όμως αυτή είναι σκληρή πραγματικότητα. Ότι Εάν πουλήσει τον εαυτό σου φτηνά στο παζάρι, μέσα εισαγωγικά εννοείται, δηλαδή αν εσύ η ίδια ή εσύ ο ίδιο συμπεριφέρεσαι με ένα τέτοιο τρόπο που δείχνει ότι δεν έχει και σε πολύ ψηλή εκτίμηση το δικό σου εαυτό και τον πουλά φτηνά, τότε αν έχει απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίο δεν έχει σεβασμό γενικότερα προ του άλλου ανθρώπου, αν έχει απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίο ευχαρίστω θα κακοποιούσε ή θα αδικούσε έναν άλλο άνθρωπο, θα δράξει την ευκαιρία και θα σε υποτάξει. Άρα, οι γυναίκε οι οποίε δημιουργούν τι κατάλληλε συνθήκε ώστε οι άνδρε του να τι αγαπάνε, να τι σέβονται και να τι εκτιμούν στο γάμο του, είναι γυναίκε οι οποίε πρώτα οι ίδιε εκτιμούν, αγαπούν και σέβονται τον εαυτό του. Δεν είναι αυτονόητο ότι όλοι οι άνθρωποι αγαπούμε, σεβόμαστε και εκτιμούμε τον εαυτό μα. Οι περισσότεροι από εμά διακατεχόμαστε από αισθήματα μειονεξία, από χαμηλή αυτοεκτίμηση από φόβο της απόρριψης, από ανάγκη να ευχαριστούμε τους άλλους, δηλαδή λειτουργούμε ως people pleasers τρόπον δινά, και έχουμε την ε, υποκειμενική μεν, ισχυρή δε αίσθηση ότι εμάς δεν μας αξίζει η αγάπη και ότι θα είμαι πάρα πολύ τυχερή αν βρεθεί κάποιος να με αγαπήσει έτσι όπως είμαι. Εάν ξεκινούμε από αυτή την αφετηρία, ότι είμαι μόνη μου, είμαι ελεύθερη πολύ καιρό, ε, με έχει φάει μοναξιά, πόσο πολύ θα ήθελα έναν άντρα να με αγκαλιάσει, έναν άντρα να με φιλήσει, έναν άντρα να είναι δίπλα μου, έναν άντρα να γίνει ζευγάρι μαζί μου, έναν άντρα να πάμε έξω στον κόσμο και να είμαστε μαζί και να φαίνεται στον κόσμο ότι έχω άντρα. αν ξεκινώ από αυτή τη θέση, τη θέση τη μειονεξία, που νιώθω μειονεκτικά που είμαι μόνη χωρί άντρα, εννοείται ότι θα κάνω εκτόσει γνωρίζοντα έναν άντρα ο οποίο δείχνει διαθέσιμο να μπει σε σχέση μαζί μου. Και δεν θα έχω έγνοια πρώτα απ' όλα να είμαι διασφαλισμένη ότι στη σχέση που θα μπω θα υπάρχει εκτίμηση, σεβασμός και η, η θέση που μου αρμόζει ω γυναίκα. Για τον άντρα αυτό θα φροντίσει για τον εαυτό του. Δηλαδή, όταν μπαίνει κάποιο σε μια σχέση, αυτό που μπαίνει σε μια σχέση φροντίζει, οφείλει να φροντίσει θα, να, να είναι καλά σε αυτή τη σχέση. Να ελέγξει αυτή τη συνθήκη. Αυτό ο άνθρωπο με τον οποίο βγαίνω ραντεβού, αυτό ο άνθρωπο με τον οποίο μιλάω στο διαδίκτυο, αυτό ο άνθρωπο με τον οποίο φλερτάρω, είναι άνθρωπο ο οποίο δείχνει ότι έχει σεβασμό απέναντι στο φίλο μου, έχει σεβασμό απέναντι στι γυναίκε, έχει σεβασμό απέναντι σε μένα, θα με σέβεται, θα με εκτιμάει ή μήπω είναι μισογίνη κατά κάποιον τρόπο, ή μήπω είναι άνθρωπο που δεν είναι ιδιαίτερα σεβαστικό. Τι κάνουμε όμω οι περισσότερε, μόλι γνωρίσουμε κάποιον, πέφτουμε τα μούτρα επειδή βρήκαμε άντρα. Μεγάλη υπόθεση να βρει άντρα. Τεράστια υπόθεση να βρει άνδρα στη σημερινή εποχή. Το έχουμε μυθοποιήσει τόσο πολύ στο μυαλό μα, το έχουμε κάνει τόσο σπουδαίο επίτευγμα να βρούμε εγκόμενο ή να βρούμε άνδρα, που θεωρούμε τον εαυτό μα ότι δεν αξίζουμε άμα δεν είμαστε σε ερωτική σχέση. Και θα σα το πω με αγάπη το λέω, χωρίς ε, καμία διάθεση να κατακρίνω του ανθρώπου που μου το εύχονται, αυτή την περίοδο τη ζωή μου το βίντεο αυτό είναι τέλη Σεπτεμβρίου του 2020, που είμαι μόλις 4-5 μήνες μετά το δεύτερο διαζύγιο, που έχω αρχίσει να βρίσκω ξανά τον εαυτό μου, τα πατήματά μου και να νιώθω χαρούμενη, καλά και υγιής, υγιής ψυχικά και σωματικά, με στενοχωρεί όταν κάποιοι άνθρωποι μου εύχεστε και στα live και κάτω από τα σχόλια και σύντομα να βρεις τον άνθρωπο που σου αξίζει και να βρεις την αγάπη που σου αξίζει κλπ. Με στενοχωρεί γιατί. Γιατί σαν να μου λέτε Εμέσω πλην σαφώ ότι η μόνη σου δεν μπορεί να είσαι καλά. Ότι η ευτυχία σου δεν είναι αρκετή. Είναι κύβδηλη ευτυχία, αν δεν έχει κάποιο σύντροφο να τη μοιραστεί. Δεν είμαι εναντίον τη συντροφικότητα. Ουδέποτε υπήρξε εναντίον τη συντροφικότητα. Δεν θεωρώ κακό πράγμα τον έρωτα. Δεν θεωρώ κακό πράγμα να είναι ένα άνθρωπο να σε μια σχέση. Όμω είναι στενάχωρο για μένα να βλέπω αυτή την πεποίθηση γύρω μου ότι αν δεν έχει σύντροφο δεν είσαι καλά. Γι' αυτό είχα φτιάξει και το βίντεο στην αρχή, μέσα στο Μάιο ήταν, τέλος Μαΐου νομίζω, μέσα με τέλη Μαΐου, τα καλά του να ζεις μόνος και εξακολουθώ να είμαι υπέρ του να ζει κάποιο μόνος, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι όταν ζεις μόνος σου, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να σεβαστείς και να εκτιμήσει τον εαυτό σου ο ίδιο. Και όταν είσαι μέσα σε μια συντροφική σχέση, είναι πολύ πιο πιθανό, αν δεν έχεις υγιή σχέση με τον εαυτό σου, να αφήσει μέσα σε αυτή τη σχέση να μην έχεις τη διαχείριση, το σεβασμό, την εκτίμηση που αξίζει σε κάθε ανθρωπινό. Λοιπόν, οι γυναίκες αυτές οι οποίες καταφέρνουν να μπαίνουν σε γάμους και σε σχέσεις που οι άνδρες τους τις σέβονται, τις εκτιμούν και όπως έχει πει η φίλη μεταφορικά φιλούν το χώμα που πατάνε, είναι γυναίκες οι οποίες σέβονται, εκτιμούν τον εαυτό τους ίδιες και θεωρούν τον εαυτό τους αξιόλογο άνθρωπο. Έτσι όταν γνωρίζουν έναν άνθρωπο, Εάν δουν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει σεβασμό προς το γυναικείο φύλλο, δεν φαίνεται να είναι σεβαστικός άνθρωπος γενικότερα, δεν μπαίνουν σε σχέση μαζί του. Και όταν βρίσκονται στο διαπραγματευτικό στάδιο για τη δημιουργία σχέσης ημί, δηλαδή στο στάδιο του ραντεβού ή στο στάδιο του φλερτ, βάζουν τα όρια τους, ξεκαθαρίζουν ότι εγώ δεν δέχομαι το α, το, α, το β, το γ. Εγώ μπορώ να είμαι και μόνη μου καλά. Και αν θα μπω σε μια σχέση, θα μπω γιατί πραγματικά αυτή η σχέση έχει κάτι να μου δώσει καλύτερο και περισσότερο από το να είμαι μόνη μου. Μην μπαίνετε σε σχέσεις τις οποίες θα ταλαιπωρήσετε. Μην μπαίνετε σε σχέσεις τις οποίες θα πρέπει να φροντίζετε κάποιον άνδρα στις γυναίκες απευθύνων, αλλά και στους άνδρες επίσης θα, θα φροντίσετε κάποιον άνθρωπο σαν να είστε η μαμά του, σαν να είστε ο μπαμπά του, θα του κάνετε το ψυχιατρικό νοσηλευτή, την ψυχιατρική νοσηλεύτρια, θα του αναλάβετε τα οικονομικά του έξοδα, θα προσπαθήσετε να το φτιάξετε, να του λύσετε τα προβλήματά του. Γιατί σε τέτοιε σχέσει, σαφώ, ούτε χτίμηση θα λάβει από αυτόν τον οποίο είναι υπηρετή, ούτε σεβασμό και φυσικά δεν θα φυλάει το χώμα που πατά. Μην το κατουρίσει κιόλα. Και μιλάω και ως παθούσα. Με την έννοια του ότι επειδή είμαι και εγώ γυναίκα και έχω γεννηθεί και εγώ σε μια κοινωνία πατριαρχική και αρκετά μισογενιστική και επειδή έχω κι εγώ τα θέματα μου, στο παρελθόν, στις επιλογές συντρόφων, δεν έκανα καλές επιλογές. Δεν έχω κάνει καλές επιλογές. Και δεν είχα αυτό που έχει η μάνα μου, για παράδειγμα. Η μάνα μου, η οποία είναι 29 χρόνια μεγαλύτερη από μένα, η οποία όμως παντρεύτηκε τον πατέρα μου σε μεγάλη ηλικία, σε μεγαλύτερη ηλικία από ότι ήμουν εγώ. Δηλαδή, εγώ είχα παντρευτεί τον πατέρα των παιδιών όταν ήμουν 21 ετών. Η μαμά μου παντρεύτηκε στα 28. Η οποία έκανε. Διάλεξε και ξεδιάλεξε για να βρει τον πατέρα μου. Ναι, η μαμά μου απέριπτε προτάσει γάμου. Απέριπτε προξενιά. Και έβαζε τα όρια τη από την πρώτη. Μου τα έχει πει πάρα πολλέ φορέ. Από την πρώτη συνάντηση που είχε κάνει με τον πατέρα μου, του τα είχε βάλει όλα κάτω στο τραπέζι. Έχω αυτά τα αιτήματα, έχω αυτά τα ελαττώματα, είμαι αυτό ο άνθρωπο, αν σ' αρέσει και αν σου κάνει. Και ο πατέρα μου είχε βάλει τα δικά του. Αν η μάνα μου τα κατάφερε το 70, όταν και τον πατέρα μου και το 74 παντρεύτηκε, το 70 αρωνιάστηκε. Αν κατάφερε η μάνα μου το 70 να βάλει τα όρια τη και να ξεκαθαρίσει τι πραγματικά θέλει από τη ζωή τη και να εμπνεύσει αυτή την εκτίμηση και το σεβασμό στον άνδρα τη, Έχοντα παράλληλα και ίδια εκτίμηση και σεβασμό προ τον άντρα τη, γιατί σα έχω πει πολλέ φορέ ότι με του γονεί μου μπορεί να έχω θέματα, να έχω κάποια παραπονάκια, ξέρω για την αυστηρότητά του. Όμω τη σχέση του την εκτιμώ και τη σέβομαι και τη θεωρώ μια σχέση η οποία έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Ένα εκ των οποίων είναι ότι σέβονται και χτιμούν πάρα πολύ ο ένα τον άλλον. Θυμάμαι όταν ήμασταν μικροί, μπορεί να τσακωνόμουν εγώ με τη μαμά μου και να πήγαινα στον πατέρα μου να την κατηγορήσω. Και ο πατέρα μου έλεγε: Η μαμά σου είναι πολύ σπουδαίο άνθρωπο. Η μαμά σου είναι το ένα, η μαμά σου είναι το άλλο. Και το έβλεπε και το βλέπει ακόμα στο πρόσωπό του το σεβασμό και την εκτίμηση προ τη γυναίκα του. Το ίδιο και η μάνα μου προ τον πατέρα μα. Και μέχρι σήμερα δεν νιώθουμε ότι οι γονεί μα είναι μαζί για μα, για τα εγγόνια του, για τα παιδιά του. Το βλέπουμε ότι είναι μαζί για του ιδίου. Λοιπόν. Αν μπορεί η μάνα μου το 70 να βάλει αυτά τα όρια, δεν μπορείτε εσεί τώρα και δεν μπορώ εγώ τώρα, το 2020, πόσα χρόνια μετά, 50 χρόνια μετά δεν είναι, να βάλουμε τα όρια μα και να βάλουμε τα θέλω μα. Και μιλάω ω πρώτη που δεν το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, ε, δεν το έχω κάνει. Δεν το έχω κάνει, το παραδέχομαι. Σε κάποιε σχέσει το έχω κάνει, σε κάποιε όμω όχι. Δεν το έχω κάνει. Δηλαδή, η ανάγκη και η λαχτάρα για αγάπη η επιθυμία να αγαπήσεις και να αγαπηθείς, το λυπάμαι τον άλλον ο οποίος κλαίγεται και έρχεται και μου λέει «Μα θέλω πάρα πολύ να με βοηθήσεις και να με στηρίξεις και να με κάνεις και αυτά», Μπαίνει στο ρόλο της ερθοσταυρίτης σας, μπαίνει στο ρόλο του σωτήρα, μπαίνει στο ρόλο του people, 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 pleaser, χάνεις τον εαυτό σου και διαρωτάς πώς κάποιες γυναίκες καταφέρνουν οι άντρε τους να τις αγαπούν και να τις εκτιμούν και να τις σέβονται. Το καταφέρνουν επειδή αγαπούν, εκτιμούν και σέβονται οι ίδιε τον εαυτό του. Και θυμάστε που κάναμε εκείνη τη σειρά πώ να γίνουμε πιο διεκδικητικοί. Σε αυτό το playlist θα βάλω και αυτό το βίντεο. Που είχαμε πει τον όρο σκύλα και μετά είχε γίνει ολόκληρη συζήτηση για τον όρο σκύλα. Έπιασε το μάτι μου ότι η κόρη μου διαβάζει ένα βιβλίο για το γάτο. Και λέει πώς να γίνεις γάτα, πώς να γίνεις γάτος. Αλλά δεν κατάφερα να τη το πάρω, να το φέρω εδώ μαζί μου στο, 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 στο ταξίδι να το διαβάσουμε. Και της είπα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, λέω στην Κυριακή, γιατί στο βιβλιοκανάλι κανάλι, όταν συζητούσαμε τον όρο σκύλα και τα, τα αντίστοιχα βιβλία «Why men love bitches and why men marry bitches», γιατί οι αγαπάνε τις σκύλες και γιατί οι άνδρες παντρεύονται τις σκύλες, Είχαμε μια συζήτηση για τον όρο Σκύλα, ότι είναι δειρφορούμενο και αρκετέ από τι ακροάτριε, τι σχολιάστριε, εισηγήθηκαν τον όρο Γάτα. Και μου λέει ναι, μα είναι υπέροχο βιβλίο, γιατί περιγράφει την ψυχολογία τη Γάτα και τι ωραίο πράγμα που θα ήταν μια γυναίκα να υιοθετήσει αυτή την ελεύθερη, χαριτωμένη, την ελεύθερη και ανεξάρτητη ψυχολογία τη Γάτα. Άρα για να μα αγαπάει ο σύντροφό μα, πρέπει να αγαπάμε εμεί πρώτα τον εαυτό μα. Για να μα σέβεται και να μα εκτιμάει ο σύντροφό μα, πρέπει να κάνουμε επιλογή συντρόφου ο οποίο να είναι σεβαστικό για να μπορέσουμε να πούμε όχι σε κατάλληλο σύντροφο, χρειάζεται να έχουμε αυτοεκτίμηση και χρειάζεται να μπορούμε να είμαστε και μόνοι μα καλά. Άρα η προεργασία είναι που φαίνεται το αποτέλεσμα. Αν φτάσει και μπει σε μια σχέση, οι δυναμικέ τη σχέση, οι δυναμικέ τη ερωτική τη σχέση δεν θα σε αφήσουν να βάλει όρια. Τα όρια τα βάζει από προηγουμένω. Γι' αυτό είναι καλή ιδέα, άμα χωρί ένα άνθρωπο να μείνει για ικανό χρονικό διάστημα μόνο του, να τα ξαναβρει με τον εαυτό του, να τα βρει για πρώτη φορά με τον εαυτό του. Να αγαπήσει και να εκτιμήσει τον εαυτό του, ώστε την επόμενη φορά, όποτε και να είναι αυτή η φορά, που θα έχει το δίλημα να κάνω σχέση με αυτόν τον άνθρωπο ή να μην κάνω, να μπορέσει να θέσει και τα βασικά ερωτήματα. Είναι σεβαστικό αυτό ο άνθρωπο. Εκτιμάει και σέβεται το φίλο μου. Μήπω είναι άνθρωπο ο οποίο μου έχει δώσει σημα... κόκκινε σημαίε, έντονα σημάδια, ανησυχητικά σημάδια από την αρχή, ότι μπορεί να μην δείχνει σεβασμό, εκτίμηση και αγάπη. Να μπορώ να πω όχι σε κάποιον που είναι ακατάλληλο. Τις επόμενε μέρε θα κάνουμε ένα ωραίο βίντεο με το χάρη του Βασιλιάδη για το πώ βρίσκουμε κατάλληλου συντρόφου. Φιλιά σε όλου. Γεια! Yeah.